Καλό θα είναι τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, όσοι από εσάς ψηφίσατε εκείνο τον αντιχριστιανικό νόμο του γάμου ομοφιλοφίλων, που τον υπερψηφίσατε, όσοι τον υπερψηφίσατε, να μην πάτε στις Άγιες Μέρες του Πάσχα στην Εκκλησία για ψηφοθυρικούς λόγους. Διότι πολύ απλά, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ψηφίσεις ένα νόμο αντιχριστιανικό και να πηγαίνεις στον οίκο του Θεού χωρίς να μετανοήσεις. Με αυτή τη φράση ο Κυριάκος Βελόπουλος πήρε σκυτάλι από τον Δημήτρη Νατσιό, βάζοντας μπλόκο στους γαλάζιους βουλευτές να πάνε στην Εκκλησία το Πάσχα, θέτοντας ως προϋπόθεση τη μετάνοια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επιχείρησε να δικαιολογήσει την άποψή του, προκαλώντας ωστόσο την αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αν θέλετε να διχάσετε και το Άγιο Πάσχα τους χριστιανούς ορθόδοξους, διχάστε τους. Μια ζωή τους διχάζετε, αυτό σας λέω. Σταματήστε. Σταματήστε. Δίνετε λαβή σε ακραίους κύκλους να συμπεριφέρονται έτσι. Στον Κυριάκο Βελόπουλο απάντησε ο Θάνος Πλεύρης. Μαθήματα μέσα στο κοινοβούλιο, κύριοι της ελληνικής λύσης. Ποιοι θα πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν θα μπορείτε να δώσετε. Και σε καμία περίπτωση ο πρόεδρός σας δεν έχει κανένα δικαίωμα να απευθύνεται στους βουλευτές και να τους λένε τι θα κάνουν τις ημέρες του Πάσχα. Αρκετά πια. Δεν ανεχόμαστε και δεν χαρίζουμε τη θρησκεία σε κανένα κόμμα το οποίο με λαϊκίστικο λόγο αποκλειστικά και μόνο θέλει να φέρει την τοξικότητα. Φτάνει πια με τη γελιοποίησή σας. Οι απρόκλητες επιθέσεις κατά βουλευτών σε εκκλησίες, οι προπυλακισμοί αλλά και η προτροπή του Κυριάκου Βελόπουλου προς τους γαλάζιους βουλευτές σχολιάστηκε καυστικά και αυστηρά από τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή η δήθεν προστασία είναι στην ουσία μία έμεση προτροπή. Και νομίζω πως αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να σοβαρευτούμε και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην έκφραση του ελληνικού λαού. Χρήζοντας τον εαυτό του πορτιέρι στην πίστη, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος επιχειρεί επί της ουσίας να απαγορεύσει την είσοδο στις εκκλησίες σε όσους τόλμησαν να πράξουν το αυτονόητο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιολογώντας από τώρα νέα περιστατικά προπυλακισμών και χειροδικίας. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι αυτά τα περιστατικά με τους προπυλακισμούς είναι μεμονωμένα και πως η Εκκλησία έχει εκφραστεί επίσημα μέσω του Αρχιεπισκόπου. Δεν μπορούν μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία εντάξει δεν είναι ένα και δύο, αλλά δεν είναι και σε καμία περίπτωση πλειοψηφία, να ακυρώνουν την διαχρονική και ουσιαστική προσφορά της Εκκλησίας. Το πιο εύκολο πράγμα είναι κάποιος να καπηλευτεί την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια με αναχρονιστικούς όρους. Τα λόγια εκείνα που εκφωνούνται από αυτό εδώ το βήμα και όχι απλώς εκπέμπουν μήνυμα και στίγμα ανοχής, να με συγχωρούν οι συνάδελφοι, αλλά παραινούν σε άσκηση σωματικής βίας εις βάρος βουλευτών